Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θέλω να σας μιλήσω για τον καινούριο μου φίλο, τον φίλο μου τον Ιορδάνη. από τη Χαλκιδική, ο οποίος είναι από τις στιγμές που πραγματικά συγκινούμε που κάνω αυτή τη δουλειά, που έχω να κάνω με κόσμο, με εξυπηρέτηση πελατών, γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που απλά μιλάμε στο τηλέφωνο, απλά την χάνει να είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι και να τους εξυπηρετώ και σ... κάνουν κάποιες έτσι κινήσεις και με σκλαβώνουν. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ο οποίο λοιπόν με κάλεσε για να μου παραγγείλει κάποιες κατσούνες τις οποίες του έστειλα. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, του εξέφρασα την επιθυμία μου ότι κάποια στιγμή θέλω να πάω να επισκεφθώ το Άγιο Όρος. Προφανώς και είχα και πρόσκληση από τον ίδιο να πάμε γιατί βρίσκεται εκεί κοντά, γνωρίζει τα μέρη και μετά από λίγο καιρό με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει παρακαλώ πολύ Μάρκο, θα ήθελα να μου δώσεις τα στοιχεία σου που θέλω να σου στείλω κάτι. Γιατί βρεει ο Ιωρδάνη δεν χρειαζόταν, τα στοιχεία μου είναι αυτά, μου τα στείλε. Ε, με σκλάβωσε. Πήγε και μου πήρε μία εικόνα του Αγίου Μάρκου που θα σας δείξω εδώ από το Άγιο Όρος. Κομποσκίνη φυλακτό και αγιασμό. Αυτό ο άνθρωπο δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Έχουμε μιλήσει μόνο τηλεφωνικά και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά, Ιορδάνη, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Να κρατήσω ανάποδα την εικόνα για να τη βλέπετε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένο με αυτό και αλήθεια υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα ανέβω προ τα μέρη σου. Αν καταφέρουμε να πάμε και Άγιο Όρος να πάμε, ε, θα σε ψάξω να σε βρω και να σε ευχαριστήσω. Να σε καλά, σου εύχομαι υγεία, και ό,τι άλλο επιθυμείς. Και θέλω... Πριν κλείσω το βίντεο, να πω και μια κατσουνάδα για το φίλο μου τον Ιορδάνη. Η εικόνα τον Άγιο Μάρκο μου από το Άγιο Όρος και κομποσκίνη φυλακτό για τον καινούριο χρόνο από εδώ. Βοήθειά μας. Γεια σας.